Κύριε Υπουργέ, στο ξενοδοχείο Σάντα Έλενα στον Πλατανιά Χανίων, εργαζόμενη καμαριέρα στην ειδικότητα διώκεται. Επειδή η ίδια και άλλες 7 εργαζόμενες ζήτησαν με επιστολή τους προς την εργοδοσία να προσλάβει επιπλέον προσωπικό προκειμένου να μοιραστεί η δουλειά, να σταματήσει η εξουθενωτική, σωματική και ψυχολογική τους κατάρρευση, οι λιποθυμίες, τα κλάματα, η απελπισία. Η εργοδοσία άστραψε και βρόντιξε και με εκδικητικό μένος και άκρος απειλητικό ύφος τους είπε κάποια θα την πληρώσει για αυτό που έγινε. Αξιοποιεί όλο το νομοθετικό οπλοστάσιο των δικών σας κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων, που δίνει αέρα στα πανιά να τσαλαπατά κάθε έννοια αξιοπρέπειας και στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα. Είναι ένα άλλο περιστατικό εργοδοτικής ασυδοσίας και τρομοκρατίας που επικρατεί στα μεγάλα ξενοδοχεία και γενικότερα στους χώρους δουλειάς. Την απέλυσαν την εργαζόμενη. Γιατί την απέλυσαν? Επειδή δεν δέχτηκε να σκύψει το κεφάλι για να δουλεύει αδιαμαρτύρητα επί 11 με 12 ώρες ημερησίως με αμύωτη ένταση, με απλήρωτες υπερορίες, παρόλο που η σύμβασή της, η τετράμινη σύμβαση, ρητά αναφέρει 5 μέρες δουλειά τη βδομάδα επί 8 ώρες ημερησίως. Διώκεται επειδή διεκδίκησε την αμοιβή της με βάση την τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Και όχι μόνο αυτό. Η εργοδοσία σκαρφίστηκε διάφορες μεθοδεύσεις για να την παγιδεύσει. Ότι τάχα ίδια επέλεξε την αποχώρησή της από τη δουλειά της. Και αυτό με απότερο στόχο να την απομακρύνει, να την απολύσει δηλαδή, όπως και έκανε. Τι έκανε η εργοδοσία? Τροποποίησε μονομερώς το πρόγραμμα εργασίας εργαζόμενης χωρίς να είναι σε γνώση της. Μετατρέποντας τα ρεπό της σε εργάσιμες μέρες. Ευχαριστούμε. Γιατί, κύριε συνάδελφε. Για να χτίσει το μύθο των αδικαιολόγητων απουσιών ως πρόσχημα για την απόλυση. Ευχαριστούμε. Υπήρξε, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να ολοκληρώσω. Δεν είναι, δηλαδή το αν η παρέκκληση είναι στο μισό λεπτό, επιτρέψτε μου. Υπήρξε πολύ παρέμβαση, υπάρχει ένα ιστορικό που καλό είναι να το γνωρίζει ο κύριος Υπουργός, μπορεί να μην ωραία, ωραία. Για πείτε τώρα. Υπήρξε λοιπόν παρέμβαση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Χανίων που επιβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται για οικειοθελή αποχώρηση της εργαζόμενης από τη δουλειά, όπως ισχυρίζεται ψευδώς εργοδοσία. Πρόκειται για δίωξη. Επίσης, 14/9 το Δικείο Χανίων, μετά από κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων της εργαζόμενης στο Μελές Πρωτοδικείο Χανίων, έκανε δεχτό το αίτημα προσωρινής διαταγής έως ότου εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα το Φλεβάρι του 22. Με επιστροφή στη δουλειά της, διατηρώντας το δικαίωμα παραπρόληψης, καταβολής 1.000 ευρώ αποζημίωση και παρόλα αυτά η εργοδοσία και πάλι απτόμητη συνεχίζει το πογκρόμ της δίωξης με σπάσιμο νεύρων και της επίδοση και νέα απόλυση. Μιλάμε για θράσος, για ξετσιποσιά, για ξεσάλωμα της εργοδοσίας. Σας ρωτάμε λοιπόν κύριε Υπουργέ. Και έχοντας υπόψη όλες αυτές τις λεπτομέρειες, αλλά και τη μεγάλη εικόνα αυτής της υπόθεσης, δεν είναι δική σας ευθύνη ούτως ώστε η εργοδοσία να συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου? Ωραία. Δεν είναι δική σας ευθύνη να γίνει οριστική ανάκληση της απαράδεκτης απόφασης απόλυσης εργαζόμενης και την πλήρη αποζημίωσή της για τις μέρες που δεν εργάστηκε με ευθύνη της εργοδοσίας? Να πάρει το κράτος, εσείς, η κυβέρνηση, όλα τα πάρει τα μέτρα ώστε να προσλαμβάνονται, να προλαμβάνονται παρόμοια περιστατικά. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Και να καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή της τοπικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας 7 ώρο πενθήμερο 35 ώρο για όλους τους εργαζόμενους. Ελάτε κύριε Υπουργέ, ελάτε. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Συντηχάκη, σχετικά με το θέμα της ερώτησης σας, το οποίο αφορά, όπως γράφεται, στην ανάκληση της απόλυσης μιας εργαζόμενης από ξενοδοχείο στον Πλατανιά Χανίων, θα σας απαντήσω σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έστειλε για αυτήν την υπόθεση η επιθεώρηση εργασίας, η οποία συμπεριέλαβε στην απάντησή της, εκτός από τα αποτελέσματα των ελέγχων που διενήργησε στο ξενοδοχείο, και την τελευταία εξέλιξη που αφορά στην έκβαση της δικαστικής εξέλιξης υπόθεσης. Γεγονός το οποίο αναφερθήκατε και εσείς στην τοποθέτησή σας. Συγκεκριμένα, το αρμόδιο τμήμα επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων Χανίων έχει επιληφθεί
την επίλυση της εργατικής διαφοράς μετά από αίτηση της εργαζόμενης με την ειδικότητα της καρμαριέρας στις 4 Αυγούστου του 2021, καλώντας το ΣΕΠΕ τον εργοδότη της. Η εργαζόμενη ανέφερε στο ΣΕΠΕ ότι επειδή αρνήθηκε να απασχοληθεί περιοριακά στο ξενοδοχείο, η επιχείρηση της επέβαλε να λάβει 2 μέρες υποχρεωτικής άδειας. Επίσης, η εργαζόμενη είχε ενημερώσει την τοπική υπηρεσία της ΕΠΗ θεώρησης εργασίας το προηγούμενο διάστημα ότι η επιχείρηση συστηματικά προχωρούσε στην τροποποίηση των δηλωμένων ρεπό της και μάλιστα την προηγούμενη μέρα χωρίς να την ενημερώνει εγκαίρως. Η επιθεώρηση εργασίας Χανίων, μετά από διασταύρωση των στοιχείων που έκανε μέσω του συστήματος Εργάνη, διαπίστωσε ότι η επιχείρηση προχώρησε 3 φορές σε τροποποίηση του προγράμματος εργασίας της εργαζόμενης χωρίς την έγκαιρη ενημέρωσή της, όπως και η ίδια ανέφερε στο ΣΕΠΕ. Αφού η εργαζόμενη δεν προσήλθε στην εργασία στις μέρες αυτές, η επιχείρηση τη κοινοποίησε με δικαστικό κλητήρα εξώδικο για οικειοθελή αποχώρησή της, η οποία κατατέθηκε στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη στις 4 Αυγούστου του 2021. Μετά από αυτά τα γεγονότα, κατατέθηκε από την εργαζόμενη στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χανίων η αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς στις 4 Αυγούστου, η οποία και πραγματοποιήθηκε στις 26 Αυγούστου. Κατά τη διαδικασία της εργατικής διαφοράς που διενήργησε το ΣΕΠΕ, διαπιστώθηκε από την εξέταση των στοιχείων και την καταγραφή των απόψεων και των 2 μερών ότι, πρώτον, η εργαζόμενη προσελήφθη το Μάιο του 2021 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με την ατομική της σύμβαση, η επιχείρηση ακολουθούσε την τοπική συλλογική σύμβαση εργασίας ξενοδοχείου υπαλλήλων του Νομίου Χανίων, η οποία στο άρθρο 4 ρυθμίζει τις αμοιβές σε περίπτωση εργασίας κατά την 6η μέρα της εβδομάδας και τις Κυριακές. Αυτή η διαπίστωση της επιθεώρησης εργασίας, όπως προκύπτει τη σύμβαση της ξενοδοχείου υπαλλήλων, απαντά και στο ερώτημά σας για το αν είχε να εφαρμογήσει τοπική κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Για να το πω απλά, σύμφωνα με τον έλεγχο του ΣΕΠΕ, η ατομική σύμβαση που υπέγραψε η ξενοδοχή υπάλληλος ήταν σε εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης. Προφανώς, όπως άλλωστε επισημαίνει στο έγγραφό της και η επιθεώρηση εργασίας, η εργασία κατά την 6η μέρα δεν καταργεί τις διατάξεις περί πενθημέρου. Μάλιστα, από τις αποδείξεις πληρωμής που προσκόμισε η επιχείρηση, δεν εμφανίζεται πληρωμή της εργασίας κατά την 6η μέρα για όσες μέρες απασχολήθηκε η εργαζόμενη, όπως αυτές προέκυψαν από τις συμπληρωματικές καταστάσεις που κατατίθεται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, η μη πληρωμή της ήταν και ο λόγος για τον οποίο η εργαζόμενη δεν επιθυμούσε να εργάζεται κατά την 6η μέρα, όπως άλλωστε αναφέρεται σε επιστολή που επιδόθηκε στην επιχείρηση. Το δεύτερο πράγμα που διαπιστώθηκε από τον έλεγχο του ΣΕΠΕ είναι ότι η επιχείρηση επέδωσε στην εργαζόμενη ένα και μόνο εξώδικο και μάλιστα ταυτόχρονα με την υποτιθέμενη οικειοθελή αποχώρησή της, γεγονός το οποίο σύμφωνα με την επιθεώρηση εργασίας ενισχύει την άποψη ότι η επιχείρηση δεν εξάντλησε όλα τα περιθώρια επίλυσης του ζητήματος που είχαν προκύψει, αφού η συνήθις πρακτική είναι πριν την υποβολή οικειοθελούς αποχωρήσεως ή καταγγελίας σύμβασης η επίδοση 2 τουλάχιστον εξωδίκων που να καλούν τον ή την εργαζόμενη να συμμορφωθεί με τυχόν παρατηρήσεις. Επίσης, η επιχείρηση ουδέποτε κατέθεσε στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη έντυπο Ε8, δηλαδή αναγγελία υπερεργασίας και νόμιμης υπεροριακής απασχόλησης, μέχρι τις 19 του 2021. Με βάση τα παραπάνω, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χανίων εξέφρασε την άποψη κατά τη διενέργεια της εργατικής διαφοράς ότι δεν υφίσταται οικειοθελής αποχώρηση της εργαζόμενης. Κύριε Συντηχάκη, από το ΣΕΠΕ έγινε προσπάθεια και πρόταση στο ξενοδοχείο για την επιστροφή της εργαζόμενης στην εργασία της, όπως επιθυμούσε και η ίδια. Αυτό όμως δεν έγινε αποδεκτό από την επιχείρηση. Για τους λόγους αυτούς, η τοπική υπηρεσία επιθεώρησης εργασίας Χανίων εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία που τήρησε η επιχείρηση δεν ήταν η προβλεπόμενη και γι' αυτό το λόγο η απομάκρυνση της εργαζόμενης θα έπρεπε να ανακληθεί. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση αρμόδια να κρίνουν την εγκαιρεότητα των ενεργειών της επιχείρησης είναι τα αστικά δικαστήρια, στα οποία η εργαζόμενη δήλωσε ότι θα προσφύγει και όντως προσέφυγε. Σχετικά με την απόφαση που εξέδωσε το Πρωτοδικείο Χανίων, έχει περάσει και ο χρόνος μου, θα αναφερθώ και τους επιπρόσθετους ελέγχους που έκανε το ΣΕΠΕ στη συγκεκριμένη επιχείρηση, θα αναφερθώ στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ τώρα στη δευτερολογία εντός του χρόνου. Σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, αυτά τα στοιχεία τα οποία μας είπατε τα γνωρίζουμε. Δηλαδή ποιο ήταν το πόρισμα της επιθεώρησης εργασίας. Το ζήτημα είναι ότι η εργαζόμενη απολύθηκε. Συνεχίζει να τρομοκρατείται, συνεχίζει να μην λαμβάνει υπόψη η εργοδοσία την απόφαση του δικαστηρίου. Και από αυτή την άποψη πρέπει να δώσετε μια απάντηση εσείς ως κυβέρνηση. Εσείς ως κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να παίζετε το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου απέναντι σε αυτή την εργοδοτική αθαιρεσία στην κυριολεξία που κάνει τι η εργοδοσία. Αξιοποιεί το διευθυντικό δικαίωμα
ποιες τις διατάξεις για τις απολύσεις που είχε νομοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Απρίλιο του 19 και την πρόσφατη διάταξη στο δικό σας νόμο, στο νόμο Χατζηδάκη Τσακλόγλου της Νέας Δημοκρατίας, που προβλέπει θεσμοθέτηση δικαιώματος μετά την προειδοποίηση για απόλυση και μέχρι αυτήν ο εργοδότης να δικαιούται να αξιώσει να μην προσέρχεται ο εργαζόμενος συνεργασία, αλλά βεβαίως να μισθοδοτείται. Δηλαδή ο εργοδότης να μπορεί να απολύει με προειδοποίηση και οι εργάτες να διώχνονται άμεσα από τον εργασιακό χώρο, δυσκολεύοντας ακόμα και την πάλη των συναδέλφων τους ενάντια στις απολύσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα της εργασιακής ζούγκλας που έχετε νομοθετήσει. Μιλάμε λοιπόν για μια συγκεκριμένη απόλυση, η οποία είναι άδικη, είναι παράνομη, είναι εκδικητική. Έτσι. Και μέσω αυτού του τρόπου η εργοδοσία θέλει να κρατά τους εργαζόμενους με ελάχιστα δικαιώματα, να είναι τρομοκρατημένοι, να δουλεύουν αδιαμαρτύρητα με σκυμμένο το κεφάλι συνέχεια. Επιβεβαιώνεται αυτό που πολλές φορές έχουμε πει, αυτό που συμβαίνει δηλαδή στον καπιταλισμό, ότι ο καπιταλιστής τρέφεται από τη σάρκα του εργάτη και της εργάτριας. Και η απόδειξη είναι εδώ, μπροστά μας, ολόγυμνη. Όλα όσα ο εξήγηλο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ περί στήριξης της εργασίας συντρίβονται στην κυριολεξία μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, την γυμνή. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά η στήριξη της εργοδοσίας. Οι απολύσεις είναι η απόδειξη του σύγχρονου εργασιακού και ασφαλιστικού μεσαίωνα και το τι επιφυλάσσει για παλιούς και νέους ασφαλισμένους. Αυτό το περιστατικό της απόλυσης της Καμαριέρας στα Χανιά είναι η επιτομή της εφαρμογής της δικής σας πολιτικής, του ΣΥΡΙΖΑ, του κινήματος αλλαγής ΠΑΣΟΚ κτλ. Που όλοι μαζί ουσιαστικά βάλατε το χεράκι σας διαχρονικά για να καταργηθεί το 8ωρο, να νομοθετήσετε τη 10ωρη δουλειά με μείωση αποδοχών, να αυξήσετε τις υπερορίες, να καταργήσετε ουσιαστικά το δικαίωμα στην απεργία και στις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Σας καλούμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να αναλάβετε τη δική σας ευθύνη ως κυβέρνηση και να μας πείτε τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου να σταματήσει η εργοδοτική αυθαιρεσία. Ωραία. Ευχαριστούμε. Θα καταθέσουμε στα πρακτικά και την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έκανε οι εργαζόμενοι, καθώς και τα ψηφίσματα των εργαζομένων και των σωματείων στα Χανιά σε όλη την Κρήτη που στηρίζουν την εργαζόμενη και καταδικάζουν αυτή την εργοδοτική ασυλωσία. Ευχαριστούμε.